πάντα όταν αναπτύεται ένα μεγάλο κομμάτι και της ιστορίας αλλά και του πολιτισμού του Αθηνιού, εγώ αισθάνομαι περήφανο. Αισθάνομαι περήφανο για τους καλλιτέχνες και πνευματικούς ανθρώπους από τον τόπο, για όσους αγαπούν την παράδοση, για όσους προσφέρουν στην κοινωνία, για όσους μας γυρνούν πίσω στις ρίζες μας, με την ελπίδα να τηνήσουμε το μέλλον βασιζόμενο σε αυτές. Βασιζόμενοι στις ρίζες μας, στην παράδοσή μας, στον ελληνισμό. Φέτος, στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της πατρίδας μας, στα 200 χρόνια από την απελευθέρωση του Αθηνίου, φέτος θα έχουμε και την τιμή Θεού θέλοντος να είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ετοιμάζουμε ήδη το πρόγραμμα. Και αν το πολεμήσουμε για τη γραφειοκρατία, να προλάβουμε να γίνει τοπική αργία. Ήδη προχωράει αρκετά καλά, ελπίζω να το προλάβουμε, μόνο αυτό είναι το θέμα. Το Αθηνίο γιορτάζει τα 200 χρόνια την Επανάσταση, την απελευθέρωση της χώρας. Και όταν, όπως το είπα, βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους, έχω δίπλα έναν Θανάση Βαλαώρα, ο οποίος μας κάνει όλους περήφανους, μόνο περηφάνεια μπορεί να λέει.